Για όσους δεν είχαν καταλάβει ότι το αεροπλανοφόρο της Τουρκίας, του Ανατολού, δεν είναι αεροπλανοφόρο, θα έχουν τώρα και αποδείξεις. Για ποιο λόγο? Έχει ανακοινώσει επίσημα η Τουρκία ότι θα κατασκευάσει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο. Βάζω πάνω τα εισαγωγικά, θα καταλάβετε γιατί σε λίγο. Το οποίο θα μοιάζει με το προηγούμενο, το όνομά του θα είναι Τράκια, δηλαδή Θράκη. Είναι και αυτό ένα θέμα, θα το εξετάσουμε εκ των υστέρων. Πάντως θα είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή από αυτό που διαθέτει τώρα η Τουρκία και σε αυτήν την πιο μεγάλη εξέλιξη έρχεται να μπει τι? Η δυνατότητα να μεταφέρει Hürjet. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η Τουρκία αποδέχεται επίσημα πια ότι το πρώτο αεροπλανοφόρο δεν μπορεί να έχει αεροπλάνα, μπορεί να έχει μόνο ελικόπτερα, ένα το κρατούμενο, και ότι το δεύτερο θα μπορεί να έχει αεροσκάφη, αλλά ελαφριού τύπου. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν θα είναι τα κλασικά πολεμικά αεροσκάφη που έχουμε στο μυαλό μας. Θα είναι λοιπόν πολύ ελαφριά τζετ. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι αν δεν πιστεύατε ότι δεν ήταν αεροπλανοφόρο το πρώτο, τώρα καταλαβαίνετε ότι σχεδιάζεται το δεύτερο για να είναι οριακά αεροπλανοφόρο, άρα μόνο για ειδικά αεροπλάνα, όχι τα κλασικά πολεμικά που έχουμε στο μυαλό μας, ούτε F-16, ούτε βέβαια ακόμα λιγότερο Καάν, γιατί είδαμε και τι έγινε προς το παρόν. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα διαθέτει δύο τέτοια πολεμικά σκάφη η Τουρκία, για να μπορούμε να το πούμε αλλιώς, θα είναι ας πούμε το αδελφό πλοίο του πρώτου. Βλέπουμε αυτή την μικρή εξέλιξη που απαντά σε νέες απαιτήσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι θα μπορεί να μεταφέρει drones, είναι λογικό, αλλά drones, βαριά drones, όχι μόνο τα κλασικά ελαφριά. Αυτή είναι η μόνη μεγάλη διαφορά που έχει σημασία. Πάνω σε κάθε περίπτωση θα είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το πολεμικό καράβι, το Τράκια, θα έχει μια ονομασία ελληνική, τη Θράκη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ξέρουμε πώς λειτουργούν οι Τούρκοι σε αυτό το πλαίσιο και θα ήταν καλό να είμαστε προετοιμασμένοι για να μπορούμε να περάσουμε σε μια αντεπίθεση ακόμα και σε αυτόν τον τομέα.